Μπα. Ορίστε. Γράφω μανιτάρια. Μανιτάρια. Ναι. Τι μανιτάρια. Αποξηραμένα. Αποξηραμένα. Για να δω. Έτσι όπως είναι. Ναι, μπορεί να τα βρέξω. Τι μανιτάρια αυτά για πες. Μα, πώς είναι η γεύση τους, πώς φάνηκε. Λίγο πικρή. Χρυσή λέει εδώ πέρα, τρομπέτα. Όλο αυτό το φάσμα είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το ψήσει και να βάζει την ομελέτα και τρώσει έτσι ομό. Πολύ δυνατό. Μπορεί να το βλέπει σε λίγο νερό. Πώς φαίνεται σαν γεύση. Τι βαθμολογία του βάζεις. 8. Το σωνοσμό είναι. Ναι, όχι, ευχαριστώ. Ας τρώω κάτι άλλο τώρα. Μετά. Μετά το μπάνιο. Τι άλλο θα δοκιμάσεις μετά. Θέλει να δοκιμάσεις σπόρους τσία. Τι είναι αυτό. Παρακιά το έχεις πολύ. Κάτσε να δω. Τι ένα μικρό έτσι. Three days later. Πώς φαίνεται, έχει γεύση. Τι βάθμα να το βάζεις αυτό. Το άγευστο 9/10. Σαν άγευστο. Δηλαδή. Περίμενε, θα πάρω κάτι μεγάλο. Μεγάλο. Πάρε με το κουταλάκι και φάτε. Θέλεις. Κοιτάξτε, πρώτη φορά βλέπω κουτάλι. Λίγο βάλε. Τόσο πολύ. Το άγευστο 7/10. Στα 10. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε τώρα κάτι στη Θεσσαλονίκη που πάμε, εντάξει. Κάτι θα βρούμε. Τι. Όχι. Νόκιο. Τι είναι αυτό. Είναι ένα μαγαζί στο κέντρο που έχει αγωτό. Έχει ένα κουτάκι που είναι κάτι καραμελίτσες. Πού είναι αυτό. Στο κέντρο, σε ένα στενό. Θυμάσαι πού είναι να πάμε. Γράψε στο κινητό σου την Νόκιο Θεσσαλονίκης. Κοίτα να γράψουμε τα γεύση τηλεφωνή.